τώρα. Γιατί ελάτε για να κλείσουμε. Ελάτε. Όχι να κλείσουμε. Να πούμε το σημαντικό. Για να το πούμε, αλλά να κλείσουμε κάποια στιγμή, Νίκο. Να έχουμε ατελείωτο χρόνο. Ελάτε. Δεν κουβεντιάζουμε για την ακρίβεια. Μα δεν κύριε φίλε, δεν προλαβαίνουμε. Όχι, εσείς βάζετε θέμα. Να σταματήσει αυτή η ιστορία, παρακαλώ. Πώς να σταματήσει, να τελειώσουμε. Ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή εξοντώνεται από την ακρίβεια. Έχουμε μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη για το θέμα της ακρίβειας. Στην Ελλάδα έχουμε και σχροκέρδια επιπλέον. Στην Ελλάδα δεν έχουμε όμως. Έχουμε και σχροκέρδια. Κινητοποίηση εδώ δεν έχουμε. Και στην Ελλάδα θα έχουμε μεγάλη κινητοποίηση την Τετάρτη που μας έρχεται και κατεβείτε και εσείς να δείτε τι κινητοποίηση θα είναι. Η ιστορία με το καλάθι. Έχετε αγωνία γιατί δεν έχουμε κινητοποίηση εδώ, βλέπω. Δεν έχουμε αγωνία. Μεγάλη αγωνία. Δεν έχουμε αγωνία. Κάνετε λάθος. Χθες που είπατε δεν έχουμε στην Ελλάδα. Συμμετέχουμε. Συμμετέχουμε. Κύριε οικονόμου, μην μιλάτε ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης όταν κουβεντιάζετε εδώ. Είστε δημοσιογράφος. Όταν γίνετε βουλευτής της Νέα Δημοκρατίας, δεν θα γίνω βουλευτής, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, να μιλάτε έτσι. Θα είμαστε πάντα απέναντι, κύριε φίλε. Μην διακόπτετε. Κάποτε είμαστε συνάδελφοι, τώρα είμαστε απέναντι και θα παραμείνουμε. Μιλάτε ως Νέα Δημοκρατία. Σταματήστε λοιπόν τώρα. Ακούμε τον κύριο Βορύδη, υπάρχει εκπρόσωπος εδώ. Έλεγα. Ακούτε οργισμένους πολίτες να βγαίνουν από τα σούπερ μάρκετ και να μουτζώνουν τον Γεωργιάδη, να λένε μας κατέστρεψες, τις κατάρατε. Αυτό βλέπετε να συμβαίνει. Κύριε Παυλόπουλε, και εσείς ως βουλευτής της Νέα Δημοκρατίας μιλάτε τώρα. Πάλι τα ίδια, είμαστε κύριε δύο. Αυτή η καραμέλα αποτυχώ δεν δέχομαι να φτιάχνετε μια ατζέντα η οποία είναι εκτός του μεγάλου προβλήματος. Γιατί είναι εκτός. Εκτός είναι. Της ακρίβειας. Πώς είναι εκτός. Η ακρίβεια είναι το μεγάλο πρόβλημα και το κρύβεται αυτό. Αυτό συζητάμε.